Σκοπός μας ήταν τελικά, ύστερα από πολλούς μήνες κοινωνικοπολιτικού έργου, να αποκρισταλώσουμε την δράση μας σε ένα ταξίδι το οποίο θα μας έφερε κοντά σε αυτούς οι οποίοι πραγματοποιούν αυτό το οικοσυστημικό έγκλημα. Δεν ήμασταν από την αρχή, δεν ήμασταν αισιόδοξοι ως προς το σκέλος του συναντάμε, δεν του συναντάμε. Ήμασταν όμως αισιόδοξοι στο ότι κατορθώσαμε και θα φτάναμε κάποια στιγμή μέσα στη θάλασσα, 30-35 άνθρωποι, διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικό σκεφτικό, άνθρωποι που δεν ήταν όλοι άνθρωποι της θάλασσας, να βρεθούμε πολύ κοντά στο Cape Ray. Το Cape Ray είχε, και βέβαια οι επιχειρησιακοί παράγοντες οι οποίοι διευθύνουν αυτή την επιχείρηση, είχε δύο δυνατότητες. Η μία ήταν η αναχέτηση και η άλλη ήταν η αποφυγή. Την αναχέτηση δεν την επέλεξαν. Δεν την επέλεξαν γιατί τους ευνόησαν και τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία αποτελούν έναν από τους παράγοντες, μία από τις σοβαρές παραμέτρους αυτού του εγχειρήματος. Υπήρχε ένας δυνατός καιρός, πολύ δυνατός καιρός μέχρι την Τετάρτη, που κατέβαινε από τη Μάλτα ένα φοβερό μπουγάζι, που έφτανε τα 8 ίσως και τα 9 βοφόρ, το οποίο τους έφερε πολύ κοντά. Αυτοί όταν έχουν τέτοιους καιρούς, έρχονται κοντά προς τα εμάς, στα δικά μας νερά. Και γι' αυτό και ήρθαν σε αυτή την περιοχή, την οποία εμείς σωστά την εκτιμήσαμε. Για το θέμα αυτό που είναι πολύ βασικό και που ένας κόσμος, ίσως και από τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι οποίες του δίδονται, έχει σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται περί πλοίου φαντάσματος, εμείς θέλουμε να πούμε ότι τέτοιο πλοίο φάντασμα δεν υπάρχει. Όσοι γνωρίζουν φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση, όσοι μπορούν να κάνουν ανάλυση δορυφορικών εικόνων, όσοι μπορεί να βάλουν λογισμικά και να αφαιρέσουν τα φίλτρα και τα ράστερ και τα όσα άλλα κάνουν, μπορεί να έχουν μια καλή εικόνα της Μεσογείου και να καταλάβουν ποιες είναι εκείνες οι περιοχές οι οποίες υφίστανται μια αλλίωση ως προς τις εκπεμπόμενες δορυφορικές εικόνες. Μπορεί συνεπώς να πιθανολογήσεις αρκετά καλά για το πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Cape Ray. Εάν αυτά τα βάλεις πάνω σε κάποια layers και βάλεις τις παραμέτρους τις καιρικές, βάλεις παραμέτρους ναυτιλιακές, ποιες είναι οι μεγάλες βασικές διαδρομές των πλοίων, εύκολα μπορείς να ορίσεις τις λεγόμενες buffer zones, όπου εκεί ισχυροποιείται η εκτίμησή σου για το πού πιθανόν βρίσκεται αυτό το πλοίο και κάνει τη δουλειά του. Με αυτά τα δεδομένα εμείς ξεκινήσαμε. Είχαν έρθει κοντά μας, αυτό ήταν ένα καλό. Αλλά από την άλλη μεριά, η δυσκολία βρισκόταν στο ότι από τη στιγμή που ο καιρός άλλαζε, αυτοί μπορούσαν να απομακρυνθούν, αλλά ο καιρός όμως άλλαζε κυρίως στη δική μας την πλευρά. Στα ανοιχτά της δυτικής Κρήτης είχαμε πολύ δυνατούς αέριδες και είχαμε πολύ ψηλό κύμα. Ένα σκάφος δικό μας, το οποίο ήταν αναγκαίο για την στήριξη της επιχείρησης, δεν μπόρεσε, δύο φορές προσπάθησε να αποκλέψει από την Παλιόχωρα. Τα κύματα ξεπέρναγαν τα 3-4 μέτρα, κινδύνευσαν οι άνθρωποι. Εμείς τους είπαμε και εκείνοι το σκέφτηκαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιχειρήσουν ξανά. Θα είχαμε ενδεχομένως ανθρώπινες απώλειες. Γι' αυτό και εμείς τραβήξαμε το δρόμο μας. Πήγαμε εκεί που είχαμε εκτιμήσει ότι βρίσκονται. Εκεί βέβαια είχαμε πάνω από το κεφάλι μας πτήσεις, αλλά το Cape Ray είχε ήδη απομακρυνθεί. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι πήγαν δυτικά για άλλα 50-100 μίλια. Είχαν τη δυνατότητα, τους το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Εμείς, όταν βγήκαμε στη θάλασσα, δεν είπαμε ότι θα πάμε οπωσδήποτε να τους αναζητήσουμε και να τους συναντήσουμε. Εάν θες να τον συναντήσεις, πας με άλλα σκάφη και βέβαια φροντίζεις οι επιβάτες και το πλήρωμα να είναι διαφορετική σύνθεση. Μπορούν πάλι να είναι άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών και πάντα έτσι θα είναι όταν μιλάμε για εμάς και για τον τρόπο δράσης μας, αλλά βέβαια θα είναι άνθρωποι πιο δοκιμασμένοι στη θάλασσα και τα σκάφη θα είναι σκάφη τα οποία θα μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες ταχύτητες. Αυτοί θα είχαν τη δυνατότητα, εάν τους πλησιάζαμε πάλι προς εκείνη την κατεύθυνση, να απομακρυνθούν, αν και υπάρχει μια δυσκινησία σε αυτούς τους στόλους, τον οποίο έχουν κατασκευάσει, αλλά θα μπορούσαν και πάλι να απομακρυνθούν νότια.
Σε δηλώσεις μας πριν αναχωρήσουμε είχαμε πει, εάν αυτοί κρύπτονται, εάν αυτοί φεύγουν σαν τα ποντίκια και πάνε και χώνονται στην Βενγκάζη, στο λιμάνι της Βενγκάζης, πάνε στη Μισράτα, πάνε στις περιοχές της Λιβύης, όπου εκεί κανείς δεν τους ελέγχει, εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, ούτε και θα φτάσουμε. Μπορούμε όμως σε μια επόμενη μέρα, σε μια επόμενη προσπάθεια, την οποία υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε ήδη από αυτή τη στιγμή που μιλάμε να την βάλουμε στα σκαριά, λέγοντάς σας ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς που γνωρίζετε ότι έχουμε ταξιδέψει νοτιοανατολικά πηγαίνοντας στην Παλαιστίνη, κάθε φορά που ξεκινάμε να υλοποιούμε ένα σχέδιο, την ίδια στιγμή έχουμε προχωρήσει στο σχεδιασμό της επόμενης κίνησής μας. Δεν είναι δυνατόν να τελειώσεις με τόσο δύσκολες υποθέσεις με την πρώτη. Θα ήταν έτσι μια πολύ ευκαιριακή αντίληψη για τα πράγματα και θα ήταν ίσως και αφελής όποιος το πίστευε ότι μπορείς να βγεις και να πας να τους συναντήσεις αυτούς και να γυρίσεις θριαμβευτής. Η μεγάλη επιτυχία είναι ότι φτάσαμε να μπούμε στη θάλασσα, να πάμε προς τα εκεί, δοκιμάσαμε και τις πληροφορίες μας, τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε αυτές τις πληροφορίες, δοκιμάσαμε τα επιχειρησιακά δεδομένα, είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία στο να συγκροτήσουμε αυτόν τον μικρό στολίσκο των τριών πλοίων. Σε μια στιγμή που βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση, κατορθώσαμε μέσα σε τρεις μέρες να βρεθούν οι άνθρωποι που θα φεύγανε να πάνε να τα βρουν αυτά τα ιστιοπλοϊκά, παλιά ιστιοπλοϊκά, τέτοια θέλαμε, δεν θέλαμε γκλαμουρά τα κότερα. Αυτά τα παλιά ιστιοπλοϊκά, τα οποία μας παραχωρήθηκαν από καλούς και σωστούς και έντιμους ανθρώπους, αυτά να τα κατεβάσουμε εδώ, να βρεθούν άνθρωποι να τα ταξιδέψουν. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και είπαν το ναι. Αυτό το ταξίδι έγινε από ανθρώπους που είχαν ψυχή, έγινε από ανθρώπους οι οποίοι μέχρι και την τελευταία στιγμή, με το που τους δόθηκε η ευκαιρία, επιβιβάστηκαν σε αυτά τα πλοία και έκαναν αυτό το ταξίδι. Θεωρούμε ότι αυτό το πρώτο ταξίδι ήταν επιτυχές. Δώσαμε έμφαση βέβαια στην κοινωνικότητα και στην κινηματικότητα και στον γενικό σχεδιασμό. Την επόμενη φορά θα δώσουμε έμφαση στον γενικό και στον ειδικό σχεδιασμό και προπαντός στην αποτελεσματικότητα. Και τότε θα σας έχουμε και εσάς καλύτερα νέα, όπου ως δημοσιογράφοι θέλετε, όπως και εμείς το θέλουμε, να τελειώσει αυτό το κρυφτούλι, να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο και εκεί να γίνει αυτό που έχει να γίνει. Να υπάρξει αυτή η τριβή η οποία θα τους εκθέσει ανεπανόρθωτα και θα τους κάνει να σηκωθούν να φύγουν από τη Μεσόγειο και να σταματήσουν αυτά τα σχέδια τα οποία έχουν ξεκινήσει. Σε λίγο καιρό να βλέπουμε δεκάδες πολυεθνικές εταιρείες με πλοία κατάλληλα κατασκευασμένα και προσαρμοσμένα, με αυτές εδώ τις μονάδες FDHS της υδρόλυσης εμπλό, να περιφέρονται στις θάλασσες και να επεξεργάζονται τοξικά. Εάν αυτό συνεχιστεί, θα είναι ένας εφιάλτης για τις θάλασσες του πλανήτη. Βέβαια, η Μικρή Μεσόγειος, με το 1% του νερού του πλανήτη, αυτή η μικρή θάλασσα είναι από τις πρώτες που θα καταδικαστούν. Σας ευχαριστώ. Και μιλάτε για νέα αποστολή μες τον Αύγουστο, διότι είναι στους 315 τόνους. Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, η πληροφορία ότι είναι στους 315 τόνους η υδρόλυση ελέγχει. Ελέγχει. Εμείς δεν θεωρούμε ότι λένε την αλήθεια. Εάν είχαν κάνει υδρόλυση 315 τόνων, τότε έλεγαν ψέματα όταν σχεδίαζαν την επιχείρησή τους. Έλεγαν ότι ποιες είναι οι δυνατότητές τους υπό κανονικές συνθήκες. Οι κανονικές συνθήκες, εάν αυτή τη στιγμή κάνετε ένα κόπο, εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά εμείς μπορούμε να τον κάνουμε και αντί για σας, να σας δώσουμε τα μετρολογικά δεδομένα της Μεσογείου εδώ και 1,5 μήνα. Θα δείτε ότι η δυνατότητά τους να έχουν αυτές τις συνθήκες του μισού μέτρου κύματος δεν υπάρχουν. Θα δείτε ότι εάν τήρησαν τις προδιαγραφές, εάν δεν εγκληματούν εις την νιωστή όπως τα λέγαμε, εάν δηλαδή δεν κάνουν υδρόλυση κατά από οποιασδήποτε συνθήκες, αδιαφορώντας για το τι θα συμβεί, τότε είναι πιθανό να έχουν προχωρήσει. Και τι να έχουν κάνει? Να έχουν πετύχει μιας κάποιας μορφής αραίωση, όπου θα έχουν βγάλει ένα μεγαλύτερης ποσότητας διάλειμμα, μικρότερης τοξικότητας, θα το έχουν στις δεξαμενές τις οποίες έχουν προετοιμάσει και βέβαια αυτό το διάλειμμα, εάν βιαστούν να φύγουν, δεν ξέρουμε εάν πραγματικά θα το μεταφέρουν, εάν όλο το ποσό, όλα αυτά τα οποία έχουν να υδρολύσουν θα τα έχουν υδρολύσει και εάν τελικά
θα το μεταφέρουν, που λένε, στη Φιλανδία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνει τελική επεξεργασία, ή αν κάπου αυτό θα χαθεί στη διαδρομή. Εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λέμε για τους 315 τόνους και είμαστε σε θέση, εάν κάποτε ένας εκπρόσωπός τους θελήσει να βγει σε δημόσια αντιπαράθεση, εμείς να του τα θέσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτή η τηλεδιάσκεψη θα μπορούσε να είναι ένα δημόσιο γεγονός και εκεί πολλά θα υποθούν και πολλά θα μάθει ο κόσμος. Όμως αυτοί συμπεριφέρονται ως επικυρία. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να το πραγματοποιήσουν αυτό το εγχείρημα, δεν θα είχαν καμία νομιμοποίηση, θα είχαν ξεσηκωθεί και πέτρες. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν ο Αμερικανικός στρατός, το Αμερικανικό ναυτικό, ερχόταν στη Μεσόγειο απροκάλυπτα να κάνει την υδρόλυση και μάλιστα μέσα στην Ελλάδα, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα χωρικά με την έννοια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, να είστε βέβαιοι ότι θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις από τον κόσμο. Όμως μπήκαν κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ, ενός ελεγχόμενου δυστυχώς οργανισμού, ο οποίος πολλά λέει και τίποτα δεν κάνει. Μέσα σε αυτή την ομπρέλα κρύφτηκαν επίσης πολιτικά και ως Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αυτά λένε, αυτά λέει και ο κύριος Βενιζέλος, ότι συνομιλεί με τον ΟΗΕ, αλλά δεν συνομιλεί με τους επιχειρησιακούς παράγοντες οι οποίοι διευθύνουν την επιχείρηση στο K-Pray και τίποτα δεν γνωρίζει, αλλά όπως φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να γνωρίζει απολύτως τίποτα. Είναι μια περαστική κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται για το παρόν, αλλά προπαντός δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον αυτής της χώρας. Είπατε πριν ότι έχετε σχεδιάσει... Όχι για τον Αύγουστο, αλλά επειδή εμείς θεωρούμε ότι αν γίνεται πραγματικά αυτό το πείραμα, με τις προδιαγραφές τις οποίες λένε, θα πρέπει να βρίσκονται εκεί μέχρι και τον Οκτώβρη. Εάν βρίσκονται εκεί μέχρι με τον Οκτώβρη, εμείς θα έχουμε βγει στη θάλασσα. Αλλά έτσι κι αλλιώς, εάν σηκωθούν και την κοπανίσουν, όπως λέει ο ελληνικός λαός, και πούν ότι τελειώσανε με την υδρόλυση, είμαστε βέβαιοι ότι θα επανέλθουν. Θα επανέλθουν με άλλο τρόπο, πολύ σύντομα.